αδέρφια μας να πούμε. Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Αργυροκάστρου στα 102,5 FM. Άπουμε κι όλοι στον χώρο, άπουμε στη για μας να τα πιούμε. Καλώς ήρθατε στο πανηγύρι της παράδοσης. Όλοι στον χώρο, άπουμε κι όλοι στον χώρο, άπουμε στη για μας να τα πιούμε. Ορεινογιάννος και γυρμαρίδος ένα σχόλιο φύγε, να σ' ένα σχόλιο φύγε. Γιάννος μα δεν είδα μα τα γυρμαρίδος τραγώ, για γυρμαρίδος τραγώ. Ωρε τα δυο τους αγαπηκάνε κανένα, δεν το ξέρει κανένα, δεν το ξέρει. Ωρε κι ο Γιάννος θα αποφασίσε της μάνας, του το λέει της μάνας, του το λέει. Ωρε μάνα αντί μαρό αγαπώ και θέλω να τη βάρω και θέλω να τη βάρω. Ωρε τι λες μωρέ, ρε παλιό παιδό και φίλο, βαγκωμένο και φίλο, βαγκωμένο. Ωρε μη μάρω, να σ' αδερφίσου πρωτιάσα, αδερφίσα σου πρωτιάσα, αδερφίσα σου. Ωρε καλλιώνα, κουσό σαβάνο για να σε, σαβάνο σου για να σε, σαβάνο σου. Ωρε παράνα, κουσό Στεφάνα για να σε, Στεφάνο σου για να σε, Στεφάνο σου. Σημάρα ραβώνησεται κι ο Γιάννος, σε ψυχάει κι ο Γιάννος, σε ψυχάει. Συμπέθε κι ο Κελισάνος στο δρόμο, γίνανε ένα στο δρόμο, γίνανε ένα. Ωρε κανένας δεν ερωτήσε να πω του συμπεθέρους, να πω του συμπεθέρους. Ωρε νημάρο σαν προκρατήσε στεγγύρκε, τους ρωτάει στεγγύρκε, τους ρωτάει. Ωρε την όση με το λιψάνο με την κρίση, την γάσα με την κρίση, την γάσα. Ωρε του Γιάννο με το λιψάνο με την κρίση, την γάσα με την κρίση, την γάσα. Ωρε λιγότη μα η λιγέρη και τούφα, να του πέφτει και τούφα, να του πέφτει. Ωρε τα πήρα και τα κόψανε σε ένα σταυροδρόμι, σε ένα σταυροδρόμι. Για νόστι τον Ιγαλάμο στην όρη, κι Παρίσι, κι η κόρη, κι η Παρίσι.
ώρες τριφόγη. Ρίζω καλάβο φυλάκο και Παρίσι, φυλάκο και Παρίσι. Ωραία, για ιδέστε τον ταυρογένο το πόλια, αγαπημένο το πόλια, αγαπημένο. Ωραία, που δέχει λίγε ζωντανό φιλέτια, πεθαμένο φιλέτια, πεθαμένο. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Αργυροκάστρου στο... ζητούμε συγγνώμη φίλες και φίλοι, κάποιο μικρό πρόβλημα έχουμε εδώ στα μηχανήματά μας. Θα συνδεθούμε ξανά σε λίγο.
ασημένια. Ο καθένα μα και χυμάλα σου με εμένα. Και χυμάλα σου με εμένα. Ασημένια μου καταμένα. Ωρα και κλαίω. Κάθε τόσο σε μαλώνω και στο σπίτι σε κλειδώνω και στο σπίτι σε κλειδώνω την καρδούλα μου μανατώ. Η αγάπη δεν ξέρει και στον δρόμο με πετυχαίνει και στον δρόμο δεν πετυχαίνει. Η αγάπη όλα μου τα λάθη, όλα τα λάθη που έχω κάνει έρχονται στη ρίζ, όλα που τα θυμάμαι πάλι. Άντε προσπαθώ ώρα να τα δικαιολογήσω, ένα δαιμόνο μόνο να συγχωρήσω. Έλα παιδιό όμορφα. Αχ, έκανα καλό, ώρα και βρήκα το δε στο σιγόλο μου, ώρα με συντάφνες καρδιά να μω. Ώρα έτσι, δεν είναι η ζωή. Και από άτσα σαν ίδιο σκληρή. Αχ, μέσα στο βάθμα μπορεί να πιστέψα σε εμά κι αποδειχτήκε άλλο ένα ψέμα.
ούρε να σε καλά, ούρε μα θα το ξεπεράσω. Ένα δε μόνο όμως να ξεχάσω. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Αργυροκάστρου στα 102,5 FM και στην ελληνική ενημερωτική διευθυγαγό και εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στο πανηγύρι της παράδοσης εδώ καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα για τις αυγές παρέα με τα θάνατα υπηρώτικα τραγούδια, με τα πολυφωνικά μας τραγούδια, με τους κλαρινοπαίκτες μας και τις μελωδίες τους που είναι σημαντικό κομμάτι της δικής μας πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης. Μια θερμή καλησπέρα σε όλους εσάς που ακούτε στο όνομα Αργυροκάστρου και ευρύτερα. Μια θερμή καλησπέρα σε όλους εσάς που ακούτε αυτή την εκπομπή μέσω της πλατφόρμας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Αλβανίας ή της ΡΕΔΕΣΑ. Μια θερμή καλησπέρα και σε όλους εσάς φίλες και φίλοι που κάνατε τον κόπο να ανοίξετε τώρα το κινητό σας ή οτιδήποτε άλλο και να παρακολουθήσετε ζωντανά διαδικτυακά μέσω του Facebook αυτή την εκπομπή. Όσοι δεν μπορείτε να την παρακολουθήσετε τώρα ζωντανά, μπορείτε να τη δείτε στο YouTube και στο κανάλι περπατώντας τον τόπο μας, οπότε εσείς θα λύσετε μισή ώρα μετά τη λήξη της. Σήμερα φίλες και φίλοι είναι Παρασκευή, Παρασκευή 13 Μαΐου. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουμε περάσει 133 ημέρες. Ο ήλιος ανέτειλε στις 5 και 14 πρώτα λεπτά και θα δει στις 19 και 27 πρώτα λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία. Εμείς ευχόμαστε να χαιρούν το όνομά του σε όλες τις Γλυκερίες. Σήμερα Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Εθνική ημέρα μιλόπιτας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά για τη σημερινή ημέρα. Και αφού ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, με ένα πολυφωνικό τραγούδι, συνεχίσαμε με δύο υπηρώτικα τραγούδια. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Καλή ακρόαση λοιπόν. Συνεχίσαμε την Άννα την Κάτση και με τον Σπύρο τον Γιώργη. Καλή ακρόαση λοιπόν σε όλους. Και συνεχίζουμε με τον Σπύρο τον Κάτση. Αυτό θα ήθελα να τον αφιερώσω στο συγχωριανό μου, τον Δημήτρη το Ράφτη, στη Νέα Μάκρη, που είμαι σίγουρος ότι μας ακούει αυτή τη στιγμή, όπως και κάθε μέρα.
και μετά το σπίτι των Πράσο θα συνεχίσουμε φίλες και φίλοι το πρόγραμμα μας. Είναι περίφημο λοιπόν και Αντώνης ο Καλογής. Ζω τραγουδισμένη στις ρίζες είσαι του βουνού, σαν υφιστολισμένη, σαν υφιστολισμένη. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Τάσο τον Μαρίνη που μας καλησπερίζει, αλλά και στον Πάρη το Μπαρούτα που ξανά και αυτός μας καλησπερίζει. Καλησπερίζει την όμορφη παρέα όπως είναι από τα βροχερά Γιάννενα. Μπράβο, τα Γιάννενα. Βρέχει τα Γιάννενα λοιπόν. Σου πήρε τα παιδιά σου, άδειασα όλα τα στενά. Μαζί κι η αγκαλιά σου. Ζητάμε συγγνώμη φίλες και φίλοι, όταν δεν έχετε κάνει καλή εικόνα στο στούντιο, κάει και μια λάμπα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε, να βάλουμε άλλη, οπότε μπορεί να είναι κάπως σκοτεινό το δεξί μέρος του στούντιο, αλλά θα το φτιάξουμε αύριο, απόψε δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Όπως είπα και προηγουμένως φίλες και φίλοι, έχουμε κάποιο πρόβλημα με το φωτισμό εδώ, αφού όπως είπα κάει και ένας λαμπτήρας, μια λάμπα εδώ στο στούντιο. Πιστεύω αύριο θα επισκευάσουμε, θα αλλάξουμε τη λάμπα αυτή για να έχετε καλύτερη εικόνα. Απόψε θα συνεχίσουμε έτσι, ζητάμε συγγνώμη, αυτά συμβαίνουν και είναι απόγευμα, ξέρετε ότι δεν υπάρχει και προσωπικό που να απευθυνθούμε, οπότε θα συνεχίσουμε έτσι, ζητάμε άλλη μια φορά συγγνώμη. Ας δούμε τώρα τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα και στον κόσμο σαν σήμερα, 13 Μαΐου, σαν σήμερα το 1821, η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. Ο πλοαρχηγή Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Κυριακούλης, Μαυρομιχάλης,
Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Δημήτρης Πλαπούτας και άλλοι. Σαν σήμερα το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Σαν σήμερα το 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Σαν σήμερα 13 Μαΐου το 1912 ο υπολογαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. Σαν σήμερα το 1917 το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίων χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Σαν σήμερα, 13 Μαΐου το 1950, ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο το 1958 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωραία ταχύτητα 146,8 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτά λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα και θα συνεχίσουμε εμείς φίλες και φίλοι το πρόγραμμά μας με ένα πολυφωνικό τραγούδι. Πολυφωνικό τραγούδι από το πολυφωνικό όμιλο του Πογονίου. Συνεχίζουμε εμείς το πρόγραμμά μας φίλες και φίλοι με τη Δεροπολίτσα από την Ευθυμιατή Λάμπρο.
Συνεχίζουμε εμείς το πρόγραμμά μας, φίλες και φίλοι, με τον Αλέξανδρο το Μάγκλα. Από τον Τάσο το Μαγκλάρα, φίλες και φίλοι, ενώ εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι μεγάλη ανησυχία έχει προξενήσει στο χώρο, στους γονείς κυρίως, τόσο την Τρόπολη όσο και το χωριό του Δήμου Φοινικαίων,
από την οξία υπατήτηδα, η οποία από ό,τι τουλάχιστον ακούν είναι ένα αναζητικό πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρακολουθούν και ειδήσει στην Ελλάδα που εκεί επισημαίνεται με μεγάλο αυτή η οξία υπατήτηδα. Παρ' όλα αυτά όμως στην Σιδερόπολη δεν υπάρχει κανένα κρούσμα οξίας υπατήτηδας. Αυτά σύμφωνα με τον γιατρό του Κέντρου Υγείας της Δερβιτσιάνης, τον Κώστα Τουλιάγκο, κανένα κρούσμα οξίας υπατήτηδας δεν υπάρχει στην Δρόπολη στα παιδιά. Ενώ να πούμε ότι το ποσοστό εμβολιασμού στη Δερόπολη είναι από τα πιο υψηλά όσον αφορά τον εμβολιασμό, όπως είπαμε, πάνω από 85-90% είναι ο εμβολιασμός κατά του COVID-19 στη περιοχή της Δερόπολης, από τα πιο υψηλά ποσοστά σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως, όπως είπαμε, δεν υπάρχει ανησυχία, κανένα κρούσμα οξίας υπατήτηδας δεν υπάρχει στα παιδιά στα χωριά της Δρόπολης. Και συνεχίζουμε εμείς το πρόγραμμά μας. Αντίος του αντάφυλλος. Και μπλε στο χρώμα, δυο χυλάκια με λιστόμα, με έχουν κάνει πάλι νιώμα, άλλο δεν μπορώ, άλλο δεν μπορώ. Στα κοιτάζω, υποφέρω, αναστενάζω. Στη ζωή μου τέτοια καλή δεν ξαναδά εγώ, δεν ξαναδά εγώ. Σώμα και το χέλι πως χορεύει όταν θέλει και του έρωτα τα βέλη τα πετάει βροχή, τα πετάει βροχή. Το κεφάλι πάει να σπάσει, τι περνάει σ' αυτή την πλάση, και αδιαφορεί, και αδιαφορεί. Καλησπέρα στην φίλη μας την Κατερίνα την Κόρου που μας καλησπέριζε. Πειρασμός λέει ο Κωνσταντίνος ο Καλόγερος, και αφού πω μια θερμή καλησπέρα στο φίλο μας το Σταύρο τον Πάρκα που μας καλησπέρει. Το βλέμμα σου ήταν μοιραίο που μ' άναψε την πυρκαγιά, δάγκωσαν την
δεν το πήραμε η ροδιά. Μαγνωσά τη μαμαρίνα και δεν το πήραμε η ροδιά. Είσαι γυναίκα πειρασμός, όλα στα χάρης ο Θεός. Με τα μαζιά σου που κάνεις όλο τον κόσμο έχεις τελάνει. Με τα μαζιά σου που κάνεις όλο τον κόσμο έχεις τελάνει. Τα μάτια σου τα γαλάνα και τα ξανθά σου τα μάνα. Το σώμα σου καλό φτιαγμένο είναι φουλερό τελωμένος. Το σώμα σου καλό φτιαγμένο είναι φουλερό τελωμένος. Είσαι γυναίκα πειρασμός, όλα στα χάρις ο Θεός. Με τα μαζιά σου που κάνεις όλο τον κόσμο έχεις τελάνει. Με τα μαζιά σου που κάνεις όλο τον κόσμο έχεις τελάνει. Πάταν σαν ένα φήμα σε τρελαίνω με οι άντρες και όλους θέλεις να τους παίζεις σαν του κοπολογιού τις χαντρές. Και όλους θέλεις να τους παίζεις σαν του κοπολογιού τις χαντρές. Είσαι γυναίκα πειρασμός, όλα στα χάρις ο Θεός. Με τα μαζιά σου που κάνεις όλο τον κόσμο έχεις τελάνει. Με τα μαζιά σου που κάνεις όλο τον κόσμο έχεις τελάνει. Όλα στα χάρις ο Θεός. Με τα μαζιά σου που κάνεις όλο τον κόσμο έχεις τελάνει. Με τα μαζιά σου που κάνεις όλο τον κόσμο έχεις τελάνει. Είσαι γυναίκα πειρασμός, όλα στα χάρις ο Θεός. Με τα μαζιά σου που κάνεις όλο τον κόσμο έχεις τελάνει. Η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδος-Αλβανίας στον ενεργειακό τομέα που περιλαμβάνει την νέα ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ των δύο χωρών βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Αλβανία που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και το ενδιαφέρον ελληνικών επιχειρήσεων για επενδύσεις στην Αλβανία. Ο κύριος Σκρέκας συναντήθηκε στο Ατίρενα με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Εντιράμα και την υπουργό Υποδομών και Ενέργειας Μπελίντα Μπαλούκου, τους οποίους ενημέρωσε για τις νέες υποδομές φυσικού αερίου με τις οποίες θα τριπλασιαστεί στην Ελλάδα που θα κατασκευαστούν, που θα τριπλασιαστεί η αποθήκευση αποθηκευτική δυναμικότητα της χώρας στο υγραέριο. Επισημαίνει ότι τα έργα αυτά θα ενισχύσουν την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και θα συμβάλλουν στην απεξάρτηση από τις εισαγωγές ρωσικών ρυκτών καυσίμων. Στις συναντήσεις συζητήθηκε επίσης η επιτάχυνση της υλοποίησης της νέας ηλεκτρικής
ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα τριπλασιάσει τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που διακινούνται μεταξύ των δύο χωρών. Ο κ. Κρέκας τόνισε ότι θα προκύψουν πολλαπλά ωφέλη από την ανάπτυξη μιας νέας γραμμής υψηλής τάσης μεταξύ Νότιας Αλβανίας και Δυτικής Ελλάδος που θα εξασφαλίσει πιο αποτελεσματικές διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας και καλύτερη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο. Και αυτό το ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι τη σημερινή ημέρα, αφού βλέπουμε τι γίνεται με την ενέργεια λόγω και της κρίσης στην Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε εμείς, φίλες και φίλοι, με ένα πολυφωνικό τραγούδι. Είναι από την Ένωση Βουθρωτού και εκείνη σαν να έρθω ένα βράδυ. Το ένα βράδυ με πιάσε τη βροχή. Για να σε βρω μοναχή. Oh, 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 oh.
είχα και ψηλό κρεβάτι για να γλυκό κοιμηθείς. Στον Βαγγέλη τον Κυριάζα μετά από το πολυφωνικό τραγούδι από την Ένωση Βούθρωτου. Και διστάζω για να σου το πω. Έχω ένα μυστικό. Θα πιω κρασί για να με πείσω και θα έρθω να ας το μαρτυρήσω. Θα πιω κρασί για να με πείσω και θα έρθω να ας το μαρτυρήσω. Σ' αγαπάω από πολύ καιρό και το ξέρω μονάχα εγώ. Κάποιο κρασί για να με πείσω και θα έρθω να ας το μαρτυρήσω και θα έρθω να ας το μαρτυρήσω. Κάποιο κρασί για να με πείσω. Συνεχίσαμε φίλοι με τον Γιώργο Κοτονίκου, φίλες και φίλοι, αλλά μια που πρωτού πάμε στο Γιώργο Κοτονίκου, να πούμε κάτι για την Δερβιτσιάνη, μια που είναι και το χωριό του Γιώργου του Νίκου. Εσείς ξέρετε ότι η Δημογεροντία, η κοινότητα της Δερβιτσιάνης, φτιάχνει το δρόμο προς το μοναστήρι του Πάνου, στο μοναστήρι της Παναγίας που το λένε, στη Δερβιτσιάνη. Ήδη έχουν στρώσει με τσιμέντο το πρώτο χιλιόμετρο, υπολείπονται ακόμα και 900 περίπου μέτρα μέχρι το μοναστήρι, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημογεροντίας Δερβιτσιάνης, στις 15 την Κυριακή, λοιπόν στις 15 γίνεται νέα εξόρμηση, όπως τη λένε, από όλους τους χωριανούς όσοι μπορούν να βοηθήσουν για να συνεχίσουν τις εργασίες. Γι' αυτό και η κοινότητα Δερβιτσιάνης εξέδωσε και την ανακοίνωσή της, η οποία αναφέρει, αγαπητοί συγχωριανοί μας, την Κυριακή στις 15 Μαΐου λοιπόν το 2022 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη εθελοντική εξόρμηση για το νερό. Έκαναν το δρόμο, παίρνουν και τον ουρά από πάνω από το βουνό να το πάνε μέχρι τη Μονή και αν μπορούν και πιο κάτω. Της Ματσανιάς χρειάζονται όσο περισσότερα εργατικά χέρια με τα απαραίτητα εργαλεία για να στρώσουμε και να σκεπάσουμε το σωλήνα, λέει, αναφέρει η ανακοίνωση της Δημογεροντίας. Παρακαλούμε όσοι το επιθυμούν να βοηθήσουν με την φυσική τους παρουσία. Αναχώρηση Κυριακή 7 το πρωί από την πλατεία ή από την πιάτσα του χωριού. Αυτά λέει η ανακοίνωσή της η Δημογεροντία της Δερβιτσιάνης, και μπράβο, μια δραστήρια Δημογεροντία η οποία κάνει έργα, όπως είπαμε, έστρωσε ένα χιλιόμετρο δρόμο προς το μοναστήρι, υπολείπονται ακόμα 900, θα συνεχίσουν αυτοί, είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά παίρνουν και τον νερό από πάνω από το βουνό, θα το κατεβάσουν προς κάτω και ενώ την Κυριακή θα συνεχίσουν το έργο αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με τον Δερβιτσιώτη, τον Γιώργο τον Νίκο. Το νέο του τραγούδι, το τελευταίο τραγούδι, λοιπόν, η Καρδελίνα. Είχα πιάσει Καρδελίνα, ήταν όμορφη πολύ. Παιχνιδιάρα και τσακφίνα κι όλο έφτιαχνε μαλλί. We'll be right back.
έψαχνε κι άλλες παρές, γνωριμίες προκαλούσε, δι δεν ήταν τυχές. Προσέχα όσο μπορούσα, μα εκείνη με τσιμπούσε. Τη χαϊδεύα και τη φιλούσα, μα το κλουβί δεν τη χωρούσε. Όλη μέρα και λαϊδούσε, έψαχνε κι άλλες παρές, γνωριμίες προκαλούσε, δι δεν ήτανε τυχές. Πρωί επέταξε μια μέρα, ούτε φάνηκε ξανά. Φίλοι μου πάνε πιο κάτω, έχει φύσει τη φωλιά. Η Τελένα και λαϊδάει κι από το κλουβί να βγαίνει, ελευθερή να τριγυρνάει μες στα χρώματα αντιμένη. Συνεχίζουμε εμείς το πρόγραμμά μας. Στο Αγιανίς καρσόπι
Να πάμε τώρα στο Δήμο Δερόπολης, φίλες και φίλοι. Είχαμε πει πριν από μερικές ημέρες ότι ο Δήμος Δερόπολης είχε αναβάλει κάποια δραστηριότητα για την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν που θα πραγματοποιούνταν στη Γραφική Σωτήρα. Λοιπόν, σε νέα ανακοίνωσή του είπαμε ότι θα εκδώσει νέα ανακοίνωση πότε θα γίνει αυτή η δραστηριότητα ο Δήμος Δερόπολης. Λοιπόν, ο Δήμος Δερόπολης Επιγονίου προσκαλεί όλους όσοι επιθυμούν στην εκδήλωση που θα οργανωθεί με την ευκαιρία της έναρξης της τουριστικής σεζόν για το 2022 στο χωριό Σωτήρα Ανουδρόποτε την 5η 19 Μαΐου 2022 και ώρα 10 προ μεσημβρίας. Λοιπόν, η εκδήλωση αυτή για την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν θα γίνει από το Δήμο Δερόπολης στις 19 Μαΐου την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 η ώρα στη Γραφική Σωτήρα. Όποιος επιθυμεί λοιπόν μπορεί να παρευρεθεί στην εκδήλωση αυτή στη Σωτήρα. Αυτά και από το Δήμο Δερόπολης. Εμείς θα συνεχίσουμε με ένα πολυφωνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, από τον Άγιο Κοσμά Λιβαδιάς. Από το πολυφωνικό, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άγιος Κοσμάς Λιβαδιάς, φίλες και φίλοι, αφού μια θέλουμε καλησπέρα στο φίλο μας τον Μιχαήλ Τολιάνγκο που μας καλησπερίζει, Μίμης Κώστας. Λογισμένα μαύρα μάτια και σγουρά
σκούρα μαλλιά. Στα δυο σου χέρια δαχτυλίδια άσπρη φορέσια. Συνεχίζουμε εμείς το πρόγραμμά μας με τον Χρήστο τον Άγγελη. Αλήθεια σ' αγαπώ, αν
Συνεχίζουμε εμείς το πρόγραμμα μας, φίλες και φίλοι, με το κομπανία Verdi και πάρε Μαριό τη Ρόγα. Κατέβηκες από το βουνό, μικρή Παρασκευούλα. Παρασκευούλα μου μικρή λοιπόν, και βγαίνει ατσάκα πυραλή. Κατέβηκες από το βουνό, μικρή Παρασκευούλα, και έφερες την
αγαπήσαμε και να σε λατρεύει και να σε λατρεύει. Και η Παρασκευούλα λοιπόν, φίλες και φίλοι, από την Ευγενία Τσάκα Πυραλή. Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας για να χαιρετήσουμε και όλους τους χυμαριώτες όπου και βρίσκονται με ένα πολυφωνικό τραγούδι από το πολυφωνικό όμιλο της Χυμάρας. Λοιπόν, πολυφωνικό όμιλο.
αυτά λοιπόν από τον πολυφωνικό όμιλο Χιμάρας. Εμείς θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, ίσως και να ολοκληρώσουμε με ένα χορό. Είπαμε ότι ποτέ παίρνουμε διάφορους χορούς από διάφορα πανηγύρια που είχαν συμβεί στο χώρο μας. Είναι, ο χορός αυτός είναι από τον γιορτή της Αγίας Παρασκευής στους Τρεχάτες. Το 2015 λοιπόν, μεγάλο πανηγύρι γίνεται εκεί, συγκεντρώνονται σχεδόν από όλα τα χωριά της Δερόπολης. Ο χώρος αυτός λοιπόν από το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στους Τρεχάτες του 2015. Μετά το χώρο αυτό λοιπόν, πιστεύω ότι ολοκληρώνω για απόψε την εκπομπή μας. Εμείς αναλάβουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6 τέταρτο το απόγευμα. Καλώς σας βράδυ. Της εκπομπής περπατώντας τον τόπο μας πριν από το 2015, πριν από 7 χρόνια. Βλέπουμε ίσως να υπάρχουν και άτομα εκεί που χορεύουν που να μην υπάρχουν πλέον ζωή, όμως εμείς καλά είναι να θυμούμαστε και αυτούς που δεν υπάρχουν πλέον, αλλά και να θυμούμαστε αυτά που γιορτάζαμε κάποτε και που γιορτάζουμε φυσικά. Η Αγία Παρασκευή συνεχίζει να γιορτάζεται κάθε χρόνο.
σου.